Μαρία Βανίδη, Μαρία μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Να κουβεντιάσουμε, νομίζω, για το νούμερο ένα θέμα των ημερών. Την αλλεργική ρινίτιδα. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να βγούμε έξω στον δρόμο να ρωτήσουμε πώς θα πάτε αυτό τον καιρό. Τι θα μας πει ο κόσμος σε ποσοστά, τι απαντήσεις θα έχουμε. Καταρχάς, τα πραγματικά ποσοστά ποια είναι, έτσι. Τα πραγματικά ποσοστά είναι 10 με 30% των ενηλίκων να πάσχουν. Μάλιστα. Και ένα 40% των παιδιών. Η ηλικία στα παιδιά είναι από τα 4-5 έτη και μετά. Η πραγματικότητα όμως, αν πάμε και απευθυνθούμε στον κόσμο, θα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που τους συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό, αλλά ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι υποεκτιμούν τα συμπτώματά τους. Θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό να φταρνίζεσαι. Είναι φυσιολογικό, παράδειγμα, μία ώρα την ημέρα να φταρνίζεσαι. Ή είναι φυσιολογικό να τρέχει η μύτη σου. Οπότε, αθρηστικά, αυτό το πράγμα οδηγεί σε μακροχρόνιες άσχημες συνέπειες. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως μπερδεύουν τα συμπτώματά τους με τα συμπτώματα μίας ίωσης. Έλα να τα δούμε, τα συμπτώματα μίας αλλεργικής ρινίτιδας. Τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να είναι η ρινική συμφόρηση, το γνωστό μπούκωμα, η καταρροή, να τρέχει η μύτη μου νερό, το running nose, το φτέρνισμα, το να... η φαγούρα, η κνισμός που νιώθουμε και συνήθως υπάρχει και κνισμός στην υπερώα. Και πολλοί άνθρωποι κάνουν και μάλιστα έναν συγκεκριμένο θόρυβο μέσα στο λαιμό τους, στην προσπάθειά τους να ξυστούν μέσα στο λαιμό τους. Οπότε αυτά είναι τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας που πολλές φορές τα θεωρούμε ότι είναι συμπτώματα μιας ίωσης. Η διαφορά είναι ότι στις ιώσεις αυτά τα συμπτώματα μπορεί να παρουσιαστούν για λίγες μόνο ημέρες. Φεύγουν, τελειώνουν. Η ίωση κάνει τον κύκλο της, τέλος. Υπάρχουν άνθρωποι που τα παντρεύονται αυτά τα συμπτώματα. Δηλαδή είναι για μεγάλη διάρκεια του χρόνου. Η αλλεργική ρινίτιδα θα μπορούσε να θεωρηθεί, την κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες. Την εποχική και την ολοετή. Μάλιστα. Εδώ τώρα εμπλέκονται και τα αλλεργιογόνα μας. Εποχική και ολοετής. Ναι. Στην εποχική, τώρα φαντάζομαι, εστιάζει σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, εποχές. Εποχές, ναι, τύπου σαφώς. Την άνοιξη, ας πούμε, Μαρία. Η αερινή. Λέγεται αερινή, η αλλεργική ρινίτιδα της άνοιξης. Οφείλεται σε αλλεργιογόνα που κυρίως έχουν να κάνουν με φυτά. Και της γύρης, όπου αυτό σχετίζεται με την ανθοφορία. Αυτή την περίοδο, λοιπόν, έχουμε τα αγροστόδη, έχουμε την ελιά, έχουμε το περδικάκι, το οποίο δυστυχώς ανθοφορεί δύο περιόδους στη χώρα μας, εξαιτίας του κλίματός μας. Και θα έλεγα και θα κατέτασα την Κρήτη για αυτούς τους λόγους πολύ υψηλά σε αυτά τα προβλήματα. Στην ολοετή αλλεργική ρινίτιδα, πού είμαστε αλλεργικοί, με τι αντιμετωπίζουμε. Στα ακάραια. Στα ακάραια της οικιακής σκόνης. Τα ακάραια είναι 0,5 χιλιοστά. Δεν έχουν όραση και είναι οργανισμοί οι οποίοι ζουν με τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας μας, του δέρματός μας, του ανθρώπου. Δεν ζουν πάνω στον άνθρωπο, αλλά ζουν μαζί με τον άνθρωπο. Μαξιλάρια, στρώματα, παπλώματα. Κυρίως κρεβάτι, στρώματα και φυσικά ό,τι συνοδεύει ένα κρεβάτι. Ναι. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στα ακάραια συνήθως βήχουν κατά τη διάρκεια του ύπνου και τις πρώτες πρωινές ώρες και όταν ξυπνούν. Γιατί είναι στην περιοχή την επικίνδυνη. Γιατί τα ακάραια είναι στο σημείο εκείνο περισσότερο. Φυσικά μεταφέρονται και με το τρίχωμα των ζώων. Επίσης έχουμε εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των ακάραιων στην υγρασία. Τα ακάραια ζουν με το νερό της υγρασίας. Ναι, οπότε
μια υγρασία που είναι στο 70-75% σε αυτή τη συνθήκη θα βρούμε πάρα πολλά ακάραια και επίσης θα βρούμε και μύκητες. Είμαστε και στάντι το Ηράκλειο. Υγρασία έχουμε. Ναι. Χλωρίδα έχουμε. Έχουμε τους νότιους ανέμους οι οποίοι μεταφέρουν γύρις. Οπότε το κλίμα και το νησί μας γενικότερα και το κλίμα του νησιού μας θεωρώ ότι μας κατατάσσουν πολύ υψηλά σε ποσοστά αλλεργιών. Είναι αλήθεια αυτό, πραγματικά. Είπες πριν ότι είπες κάποια ποσοστά για τους ενήλικες και για τα παιδιά. Στα παιδιά ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό που ανέφερες, που σημαίνει ότι εκλείπει κατά τη διάρκεια της ζωής τους, δηλαδή θα φθήνει και άρα σαν ενήλικες αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν θέμα. Ή αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε αυτή την ποσόστοση. Όχι, έχουμε αυτή την ποσόστοση. Η αλλεργία δεν είναι κάτι που το έχω τώρα και μου φεύγει. Είναι κάτι που κοιμάται και μπορεί να ξυπνήσει ανάλογα το πού θα βρεθώ τη στιγμή και πού είναι τα αλλεργιογόνα μου. Μάλιστα. Μπορώ, γνωρίζοντας τα αλλεργιογόνα μου, αυτό μάλιστα είναι και ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης, γιατί τρεις είναι οι πυλώνες, οι άξονες της αντιμετώπισης της αλλεργίας. Μέσα σε αυτά είναι γνωρίζοντας ποια είναι τα αλλεργιογόνα μου να τα αποφύγω. Τώρα φυσικά τίθεται και ένα άλλο πολύ σοβαρό ερώτημα. Πόσο εφικτό είναι να αποφύγω τα αλλεργιογόνα μου. Πόσο εφικτό είναι να αποφύγω τις γύρις. Εκείνο που θα διευκόλυνε ίσως και θα έριχνε, και κάνω εδώ την παρένθεση για τα φυτά, είναι ότι τα φυτά, η γύρη τους μεταφέρεται είτε μέσω του αέρα, είτε μέσω των μελισσών. Τα φυτά που οι γύρις τους μεταφέρονται με τις μέλισσες δεν προκαλούν αλλεργίες. Γιατί οι γύρις δεν αιωρείται στον αέρα. Και αυτά τα φυτά είναι τα ωραία φυτά, γιατί με τα ωραία άνθη, οπότε όσοι θεωρούν ότι είναι αλλεργικοί σε αυτά και τα αποφεύγουν, καλό είναι να μην το κάνουν. Να μην τα φοβούνται. Όχι, λοιπόν, να μην τα φοβούνται. Γιατί αυτά δεν μεταφέρονται στον αέρα, τα μεταφέρουν οι μέλισσες. Οπότε δεν κινδυνεύουμε από τα όμορφα φυτά με τα ωραία άνθη. Ωραίο αυτό. Είναι χρήσιμη είναι πληροφορία. Μια ωραία πληροφορία, ναι. Okay, να καταλάβω ότι αν είσαι αλλεργικός, θα πω σε μια άλλη κατηγορία, αν είσαι αλλεργικός σε μια τροφή, θα την αποφύγεις. Αν είσαι αλλεργικός, π.χ. στον ανθό της ελιάς και ζεις στην Κρήτη, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δηλαδή, η αποφυγή δεν μπορεί να είναι λύση για το πρόβλημά σου. Τι άλλες επιλογές υπάρχουν? Την περίοδο εκείνη που ανθοφορεί η ελιά, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να κρατάμε κλειστά τα παράθυρά μας. Ναι. Ειδικά στους, όταν έχουμε νοτιάδες. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλά φίλτρα στα κλιματιστικά μας, τα φίλτρα HEPA. Θα μπορούσαμε, να, όταν οδηγούμε, να έχουμε ένα πολύ καλό κλιματιστικό στο αυτοκίνητό μας με καλά φίλτρα και κλειστά τα παράθυρά μας. Όταν οδηγούμε μηχανάκι, να έχουμε πάντα κλειστό το κράνος. Δεν είναι τόσο αναπόφευκτο, είναι δύσκολο όμως. Υπάρχουν τρόποι που αυτοί, φυσικά όλα αυτά γίνονται με καθοδήγηση και συμβουλή των αλλεργιολόγων, πώς κάθε αλλεργιογόνο που μπορεί να μας ενοχλεί και έχουμε αποδείξει ότι μας ενοχλεί, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μαρία, ακούω πάρα πολύ συχνά τώρα αυτή την περίοδο που είναι σε έξαρση η αλλεργική ρινίτιδα, ακούω διάφορα. Ο καθένας θα σου πει, α, εγώ βάζω σπρέι στη μύτη μου, α, εγώ κάνω αυτό, α, εγώ είπα να κάνω αυτό, εγώ θα δοκιμάσω κάτι άλλο, εγώ παίρνω αυτά τα αντισταμινικά, εμένα μου που γιατρός να κάνω κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ένας μπούσουλας που εννοείται ότι αυτή η εκπομπή δεν γίνεται για να σας δώσουμε συνταγή, τι θα κάνετε. Όχι, ναι, ναι. Πάμε στο γιατρό. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την αλλεργία? Υπάρχει καταρχάς φάρμακο που θα σου αντιμετωπίσει την αλλεργία ή φάρμακα που σε βοηθούν με τα συμπτώματα? Θα έλεγα λοιπόν, Ανδριανή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι καταρχάς τα συμπτώματά του. Να αναγνωρίσει ότι τα συμπτώματά του κάτι κρύβουν και να αναζητήσει την κατάλληλη βοήθεια. Σαφώς, όταν καταλάβει ότι κάτι του συμβαίνει και ότι η ζωή του δεν είναι φυσιολογικό να ροχαλίζω, δεν είναι φυσιολογικό να ξυπνάω το πρωί και το μαξιλάρι μου να είναι βρεγμένο με σάλιο, δεν είναι φυσιολογικό να κοιμάμαι με ανοιχτό το στόμα, που το βλέπουμε πολύ συχνά σε αεροπλάνα, ο οποίος δεν έχει προλάβει να κοιμηθεί, κοιτάζει τον δίπλα του. Οπότε εκεί αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι το φυσιολογικό να μας συμβαίνουν. Όταν γίνει αυτό, θα πάμε να δούμε
Τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν διαγνωστικές μέθοδοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό για να αναζητήσουμε το αίτιο που μας προκαλεί τα συμπτώματά μας. Αν καταλήξουμε μέσω των αιματολογικών εξετάσεων ή των τεστ που κάνουμε με τις δοκιμασίες νυγμού, τα δερματικά τεστ και πιο εξειδικευμένες ακόμη εξετάσεις, γιατί στην Ελλάδα πάλι θα αναφέρω ότι συνήθως οι άνθρωποι που υποφέρουν αλλεργίες υποφέρουν από αλλεργίες από πολλά αλλεργιογόνα και όχι από ένα. Οπότε εκεί είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα και η διάγνωση γίνεται με ένα πιο σύνθετο τρόπο που τον έχουμε όμως στα χέρια μας. Άρα μπορεί να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα. Βεβαίως, μπορούμε να οδηγηθούμε σε πιο ξεκάθαρη εικόνα και να αναγνωρίσουμε και να βρούμε το ένα ή τα πολλά αλλεργιογόνα που κρύβονται πίσω από τα προβλήματά μας. Τότε λοιπόν, οι τρόποι αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι τρεις. Με την κατάλληλη καθοδήγηση του αλλεργιολόγου μας και του γιατρού που έχει αναλάβει να μας βοηθήσει, είναι να αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν το αλλεργιογόνο μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, γιατί υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τα προβλήματα που μας προκαλούν τα ακάρια, τα επιθήλια, η μεταφορά των αλλεργιογόνων μέσω του τριχώματος των ζώων, των αλλεργιογόνων όπως είναι η γύρις, οπότε υπάρχουν τρόποι, φυσικοί τρόποι, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα, να αντιμετωπίσουμε τις αλλεργίες μας. Επειδή λοιπόν όμως αυτό σε δεύτερο χρόνο το να αποφύγουμε τα αλλεργιογόνα μας δεν είναι πάντοτε τόσο απλό και εύκολο, υπάρχει και η συμπτωματική θεραπεία. Συμπτωματική θεραπεία αποτελούν δύο κατηγορίες φαρμάκων, τα αντιχισταμινικά και τα ενδορυνικά σπρέι. Τα ενδορυνικά σπρέι είναι τα κορτικοειδή ή ο συνδυασμός κορτικοειδών με αντιχισταμινικών. Και ο τρίτος πυλώνας θεραπείας, πολύ σημαντικός, που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και είναι και αυτός που ίσως δίνει μονιμότερη λύση στα προβλήματά μας πια, είναι οι θεραπείες απευαισθητοποίησης ή ανοσοθεραπεία. Οι οποίες ανοσοθεραπείες θα μας απαλλάξουν φόρους ζωής ή θα μας εγγυηθούν ότι για κάποια χρόνια... Για κάποια χρόνια. Για κάποια χρόνια. Και μετά πάλι μπορούμε να το επαναλάβουμε. Ουσιαστικά, ίσως, εάν επανέλθει, θα είναι πιο αποδυναμωμένο. Μπορούμε να το επαναλάβουμε. Ο σκοπός είναι με την ανοσοθεραπεία αφενός να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα που έχουμε στην παρούσα φάση με το αλλεργιογόνο μας, αποδυναμώνουμε και τα άλλα αλλεργιογόνα και το πιο σημαντικό, Ανδριανή, είναι ότι επειδή η αλλεργική ρινίτιδα σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη και του κατώτερου αναπνευστικού, που είναι το άσθμα, σε αυτή την περίπτωση αποτρέπει την εμφάνιση του άσθματος. Τα ωφέλη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ομαλοποιείται με αυτόν τον τρόπο η ζωή ενός ανθρώπου. Άλλη ποιότητα ζωής. Άλλη ποιότητα Κοιμάσαι ζωής. Καλύτερα, αναπνέεις καλύτερα. Αυτό είναι ένα θέμα. Οι άνθρωποι που υποεκτιμούν τα συμπτώματά τους και τα θεωρούν φυσιολογικά. Δηλαδή, εγώ φταρνίζομαι, έχω καταρροή, έχω φαγούρα, τρίβω τη μύτη μου, τρίβω τα μάτια μου, γιατί συνήθως η αλλεργική ρινίτιδα συνοδεύεται και από αλλεργική επιπεφικίτιδα. Δακρύρια, είδημα στα μάτια, ερυθρότητα επιπεφικότων, κνισμός. Όλα αυτά λοιπόν που πάνε πολλοί άνθρωποι, ξαναλέω, επειδή αρκετές φορές αυτά τα συμπτώματα εκδηλώνονται αρχικά ήπια, τα θεωρούν πολύ φυσιολογικά. Σου λέει έτσι πρέπει να ζω. Θεωρούν ότι εμείς έτσι πρέπει να ζούμε. Όμως στην πορεία και σε βάθος χρόνου, όταν εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε, τότε αυτά έρχονται να χαλάσουν την ποιότητα ζωής μας. Με ποιον τρόπο χαλούν την ποιότητα ζωής μας? Με την κακή ποιότητα ύπνου. Όταν δεν ξεκουράζεσαι, γίνεσαι πιο ευερέθιστος. Αρχίζουν τα χρόνια προβλήματα στην υγεία μας, που είναι οι παραρρινοκολπίτιδες, που είναι οι ειρηνικοί πολύποδες, που είναι οι κεφαλαλγίες, που είναι οι άπνιες και μπορεί να καταλήξουμε και στις κρίσεις άσθματος. Σε ποιο γιατρό πάμε? Στον αλλεργιολόγο. Σε ποια ειδικότητα? Αλλεργιολόγο. Ναι. Είναι τόσο εξειδικευμένο πια? Είναι τόσο εξειδικευμένο. Μόνο οι ειδικότητες εκείνες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν είναι εκείνες οι ειδικότητες που έχουν ασχοληθεί και με την αλλεργιολογία.
ο παιδίατρος που έχει ασχοληθεί με την αλλεργιολογία, ο οριλά για τη ρινίτιδα που έχει ασχοληθεί όμως με αλλεργιολογία, έχει εκπαιδευτεί στην αλλεργιολογία, ο πνευμονολόγος που επίσης έχει ασχοληθεί με το άσθμα κυρίως, ο αλλεργιολόγος όμως είναι ο γιατρός εκείνος που ασχολείται με όλη την γκάμα των αλλεργιών. Από την τροφή, το φάρμακο, την αναπνευστική αλλεργία που αφορά τη μύτη και τον πνεύμονα και όλων των ειδών της αλλεργίας και του δέρματος. Συγγνώμη, είναι ένα καμπανάκι, για παράδειγμα, η χρόνια αλλεργική ρινίτιδα που μας ταλαιπωρεί για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μας. Είναι ένα καμπανάκι ότι μπορεί να έχω και άλλου είδους αλλεργίες. Καταρχάς, η αλλεργική ρινίτιδα από μόνη της πολύ συχνά συνοδεύεται και συνυπάρχει και με αλλεργική επιπεριφυκίτιδα, δηλαδή πρόβλημα και με τα μάτια μας. Επίσης, η αλλεργική ρινίτιδα και ειδικά η χρονίζουσα αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να έχει έναν επιμένον βήχα. Και γνωρίζουμε πλέον ότι μία χρόνια αλλεργική ρινίτιδα και ειδικά μία ρινίτιδα που υποεκτιμάται και δεν θεραπεύεται οδηγεί και σε άσθμα. Οπότε, μ' αρέσει που το επισημαίνεις αυτό. Πάρα πολύ. Γιατί είναι λέμε, πολύ σημαντικό. Μωρέ, ένα μπούκωμα έχω, σιγά μπορώ να ζήσω με αυτό. Όχι. Δεν μένει εκεί όχι, όμως. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ένα μπούκωμα. Είναι, Ανδριανή μου, αυτό που ίσως δεν έχουμε πει και ίσως πρέπει να πούμε. Όταν μιλάμε για αλλεργία, μιλάμε για φλεγμονή. Φλεγμονή. Και η φλεγμονή γίνεται στον βλενογόνο. Τι είναι ο βλενογόνος? Είναι η εσωτερική επιφάνεια της μύτης μας. Έχει έναν βλενογόνο που εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Όταν αυτός ο βλενογόνος υποφέρει σε χρονίζουσα βάση και φλεγμένη με όλους αυτούς τους μηχανισμούς που εγείρονται από την επαφή μας με το αλλεργιογόνο, αυτό σε βάθος χρόνου οδηγεί σε αλλαγές και μη επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση. Άρα, αν το αφήσεις και πολύ, δεν θα μπορέσεις να κάνεις και πάρα πολλά βήματα. Δεν μπορείς να αναστρέψεις. Να βελτιώσεις, τέλος πάντων, σε όχι. πολύ μεγάλο βαθμό την κατάσταση. Όχι. Η ερώτηση που ακούμε και πάρα πολύ συχνά αυτόν τον καιρό είναι ότι «Μα εγώ δεν ήμουν ποτέ αλλεργικό στη ζωή μου. Τώρα μια στιγμή, στα γεράματα που λέμε, στα 40 μου, στα 50 μου, απέκτησα αλλεργίες. Είναι δυνατόν?» Ναι, είναι δυνατόν. Δεν γεννιέσαι απαραίτητα αλλεργικός. Μπορεί όμως στην πορεία να έχουμε ευαισθητοποιήσεις και πράγματα που ίσως νωρίτερα στη ζωή μας δεν μας έβλαπταν, δεν ήταν εχθροί για το ανοσοποιητικό μας. Μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να προκαλέσουν πια αλλεργία. Αυτό, όταν μιλάμε για αλλεργίες και η ερώτηση είναι «Είστε αλλεργικός?», η απάντηση με επιφύλαξη θα μπορούσε να είναι «Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είμαι αλλεργικός». Mm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την επόμενη στιγμή, υποδεδομένες συνθήκες, μπορεί να ευαισθητοποιηθούμε και να κάνουμε μια αλλεργική αντίδραση. Οπότε, επίσης όμως και από την άλλη πλευρά, κάνοντας τα δερματικά τεστ, αναζητώντας αν είμαστε αλλεργικοί, το ένα θετικό τεστ δεν σημαίνει ότι είμαστε και αλλεργικοί. Οπότε αυτό θα προχωρήσω λίγο τη σκέψη μου για να πω ότι δεν υποβάλλονται όλοι οι άνθρωποι σε αλλεργικά τεστ για να δουν αν είναι αλλεργικοί. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει στην πράξη και στις εξετάσεις που κάνουμε, ειδικά σε παιδιά που ασχολούμαστε στην Αθήνα, στο Αγλαία Κυριακού, στη μονάδα της παιδοαλλεργιολογίας, εκεί λοιπόν, όταν κάνουμε όλη την γκάμα των αεροαλλεργιογόνων, μπορούμε να δούμε μια ευαισθητοποίηση σε επιθήλιο σκύλου ή γάτας, αλλά το παιδί να ζει με σκύλο και να ζει και με γάτα. Και εκεί έρχεται ο μεγάλος πόνος, ξέρεις, αμέσως τρομάζουν. Τι θα κάνουμε, να διώξουμε το ζωντανό. Να διώξουμε όταν τους πούμε. Και ρωτάμε λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι όταν είσαι με το σκύλο σου, όταν είσαι με τη γάτα σου, γιατί τα παιδάκια ξέρεις πολύ καλά ότι τα μουτράκια τους τα βάζουν μέσα στα ζώα τους. Τρίβονται, παίζουν, τα αγκαλιάζουν, τα φυλάνε κτλ. Αν λοιπόν το παιδί ή όποιος δεν έχει συμπτώματα, αλλά βγάζει ευαισθητοποίηση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθεί το κατοικίδιο. Σημαίνει όμως ότι κάποια στιγμή μελλοντικά υπάρχει πιθανότητα αυτό να... είναι... Όχι.
Όσο αν σε αυτή την περίπτωση η επαφή μας με το αλλεργεγόνο μας μόνο καλό μας κάνει, μας βοηθάει να ξεπεράσουμε την αλλεργία μας. Εάν απομακρυνθούμε, η πιθανότητα είναι να εμφανιστεί η αλλεργία. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό ξαναλέω ότι εξετάσεις δεν κάνουμε όλοι μας, αλλά κάνουν οι άνθρωποι που έχουν παρατηρήσει ότι στην επαφή τους με ένα αλλεργεγόνο εκδηλώνουν συμπτώματα. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, εγώ μπορεί να είμαι επισκέπτης σε ένα σπίτι που έχει κατοικίδιο και ακόμα και αν το κατοικίδιο λείπει, ξέρω ότι ζει κατοικίδιο εκεί, αλλά το κατοικίδιο τώρα λείπει. Mm-hmm. Επειδή τα αλλεργεγόνα των κατοικιδίων ζουν επί μακρόν ακόμα και στην απουσία τους, αν εγώ αρχίζω και φτερνίζομαι ή τρέχουν τα μάτια μου, έχω καταρροή ή μπουκώνω ή αρχίζω και βήχω, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι εγώ ευαισθητοποιούμε στο κατοικίδιο που στα αλλεργεγόνα του, ενώ εκείνο λείπει. Αυτό θα με βάλει στην υποψία να ψάξω. Δεν ψάχνω έτσι κι αλλιώς. Είμαι καλά, απλά θέλω να δω μήπως και αν όχι, και όχι. Δεν το κάνουμε αυτό. Όχι. Είναι περιττές διαδικασίες αυτές. Αυτό είναι και μία πληροφορία πολύ σημαντική και για τις τροφικές αλλεργίες. Πολλές φορές οι άνθρωποι από μόνοι τους ή έτσι μεταφέρθηκε στην πάροδο των χρόνων. Ίσως αυτή να ήταν μια συζήτηση που γινόταν όταν η αλλεργιολογία δεν είχε αποκτήσει αυτή τη γνώση ακόμα. Έτρωγαν κάτι, έκαναν ένα ήπιο εξανθηματάκι. Συνήθως οι μητέρες το παρατηρούσαν γύρω από το στόμα των παιδιών τους και σταματούσαν να δίνουν στο παιδί το συγκεκριμένο τρόφιμο. Αυτό όμως οδηγεί σε μια καταστροφική ιστορία, σε ένα καταστροφικό αποτέλεσμα. Όταν εγώ λοιπόν κάνω μια ήπια αντίδραση σε κάτι με το οποίο έχω έρθει σε επαφή, αν το απομακρύνω από τη ζωή μου, την επόμενη φορά που θα το συναντήσω, υπάρχει περίπτωση να εκδηλώσω μια πολύ μεγάλη αλλεργική αντίδραση και ίσως να κάνω και αλλεργικό σοκ. Το σωστό λοιπόν ποιο είναι? Το σωστό είναι ότι για πολύ ήπιες αντιδράσεις δεν σταματάω την επαφή μου ή τουλάχιστον συμβουλεύομαι τον γιατρό μου που έχει ειδική γνώση, mm-hmm. την ειδική όμως γνώση, γιατί ίσως στο κομμάτι της παιδιατρικής αυτή η γνώση να λείπει και ξέρεις καμιά φορά παίρνει τηλέφωνο η μαμά έντρομη, γιατρέ, έφαγε το παιδάκι μου αυγό και κοκκίνησε λίγο το πηγουνάκι του και αλλεργία, μην το ξαναφάει ποτέ το τι ήταν το αυγό, όχι, ποτέ, δεν θα το ξαναδώσεις για τώρα αυγό. Αυτό όμως είναι μία πληροφορία που στην επόμενη περίπτωση που το παιδί έρθει αντιμέτωπο με το αυγό, με το αλλεργιογόνο του, να κάνει μια σοβαρή αντίδραση. Βλέπουμε ότι προχωράει η επιστήμη, ότι έρχονται νέες πληροφορίες μπροστά και αυτό είναι το σημαντικό, το ότι υπάρχει εξειδίκευση και υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης πλέον όλης αυτής της κατάστασης. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Και εγώ. Νομίζω μπήκαν πολλές γνώσεις πάνω στο τραπέζι. Τα βασικά να τα κρατήσετε, απευθυνόμαστε στους ειδικούς, αυτοί μας κατευθύνουν, αυτοί θα μας πούν αν θα πάρουμε φάρμακο, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στο παρελθόν.